Τα κέντρα υγείας κανάτε να μοιάζουν μνημόνιο. Δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Τα υγεία σταμάτε να μοιάζουν ρημαδιό. Δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις. Κάθε τώρα μαζικές προβλέψεις. Χαιρετίζουμε την αποψινή συγκέντρωση διαδήλωση. Στηρίζουμε μαχητικά τα αιτήματα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και των σωματείων και φορέων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας για την προστασία της ζωής των εργαζομένων από την πανδημία. Καταγγέλνουμε τη στάση της κυβέρνησης που αδιαφορεί προκλητικά και δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία του λαού. Υποτίθεται ότι παίρνει μέτρα για αυστηρό lockdown στις μετακινήσεις του κόσμου, ενώ στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στους μεγάλους χώρους δουλειάς, όπου η πανδημία καλπάζει, δεν έχει προχωρήσει σε μαζικά τεστ με σκοπό να απομονώσει τα κρούσματα και να περιορίσει την έξαρση. Επίσης δεν έχει κάνει ούτε μία πρόσληψη στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να βάλει ακόμα περισσότερα δρομολόγια για να μην συνοστίζεται ο κόσμος στα σαρδέλες τις ώρες αιχμής. Ένα χρόνο και τρία lockdown μετά, η κυβέρνηση δεν πήρε ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Κανένα μέτρο για την ενίσχυση του ΕΣΥ και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για το άνοιγμα των σχολείων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να αποφεύγει το συνοστισμό. Στην Αττική, που είχε επιβληθεί το αυστηρό lockdown, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Τα κρούσματα φτάνουν στη χώρα ακόμα και τα 4.000 ημερησίως. Από τη Δευτέρα άνοιξαν τα λύκεια, όπως και τις προηγούμενες φορές. Πάλι μαθητές που συνοστίζονται μέσα στις τάξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περιοχή μας, σχολείο στο Ήλιον που στεγάζεται σε πολυκατοικίες, στην Πετρούπολη μαθητές που στεγάζονται σε κοντέινερ. Το εργατικό κέντρο Πειραιά και τα σωματεία μέλη του, εδώ και ένα χρόνο συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μαζί με άλλους φορείς του Πειραιά, αναδεικνύοντας την τραγική κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης, αναδεικνύοντας την άμεση ανάγκη για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, την ανάγκη για άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας χωρίς αποζημίωση, την ανάγκη να παρθούν μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, να μην μετρήσουμε κι άλλους νεκρούς εργάτες. Η σημερινή κινητοποίηση είναι μία ακόμα απάντηση στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έχει φέρει σε οριακή κατάσταση το σύστημα υγείας με τραγικές συνέπειες για την υγεία του λαού. Ενώνουμε τη δύναμή μας με τους εργαζόμενους, με το λαό της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά. Η υγειονομική από την πρώτη μέρα της πανδημίας σε όλα τα νοσοκομεία και στο Αττικό βάλαμε μπροστά την υγεία του λαού, τους ασθενείς μας. Αγωνιζόμαστε καθημερινά στο πλευρό τους, κάνοντας το καθήκον μας, πολλές φορές υπερβαίνοντας τα ανθρώπινα όρια. Και ταυτόχρονα διεκδικούμε από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή, ασφαλείς συνθήκες δουλειάς και νοσηλείας, μέσα και μέτρα προστασίας, προσλήψεις προσωπικού, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας. Διεκδικούμε η παροχή των υπηρεσιών υγείας να είναι αντίστοιχη των αναγκών του λαού. Απαιτούμε την επίταξη των ιδιωτικών δομών, την ένταξή τους στις εφημερίες, την περίθαλψη όλων των παθήσεων. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, οργανώνουμε τη δράση μας ακόμα πιο δυναμικά, ακόμα πιο καλά, πιο μαζικά, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας υγείας και στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές μας και οργανώνουμε με όλες μας τις δυνάμεις την απεργιακή κινητοποίηση Πρωτομαγιάς.